καλύτερα να πάμε να χορέψουμε. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Μπάρμπαρα, θα το πούμε το βραδάκι, εντάξει. Γεια. Οκ. Okay. Γεια σου, τα λέμε. Γεια. Οκ. Okay. Μπαμπά, σου το έχω ξαναπεί εκατοντάδες φορές. Χώνεψέ το επιτέλους. Τσάω. Πρόβλημα. Ο πατέρας μου είναι ηλίθιος. Συνέχεια με τσιγκλάει με τις ίδιες βλακίες. Ακίνητη! Κάθε Τόμος Γάντι, ε! Ναι, όπως πάντα. Αλλά δεν πιστεύω να ξαναγοράσετε κάτι τέτοιο. Μ' αρέσει το μαύρο. Μα είναι το 12ο ίδιο σακάκι. Ε, και. Ρεξ. Λέγε, σου αρέσει αυτό. Βλέπετε. Αφού συμφωνεί, τι να πω. Επομένως, όπως πάντα. Να μου το παχετάρετε, λέω να το πάρω μαζί μου. Όπως θέλετε. Ρεξ, μη μου κάνεις σκηνές τώρα. Πρέπει να τις μιλήσω. Κανονικά έπρεπε να της είχα ήδη τηλεφωνήσει, αλλά δεν τα κατάφερα. Εσύ θα περιμένεις εδώ. Λορέντζο. Γεια σου, Κατιά. Γεια. Λοιπόν, τις χαιρετούρες τις τελειώσαμε. Ναι. Τι θα γίνει τώρα, θα μου απαντάς μόνο με μονοσύλλαβες λέξεις. Όχι, όχι. Από ό,τι ακούω όμως. Κάτια. Ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σου. Ναι. Για προχθές το βράδυ και ήθελα να... Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή μου τηλεφωνάει κάποιος. Α, ναι, και εμένα με παίρνει κάποιος τηλέφωνο στην άλλη γραμμή. Θα σου τηλεφωνήσω αργότερα, στο υπόσχομαι. Ζήτω συγγνώμη. Μωρίνη, τι τρέχει. Κάτω σου μπορείς να μου πεις. Βγάλε την κοπέλα, θα του βάλουμε φωτιά. Ρε σιακίλε, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε εκεί μέσα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, είναι νεκρός, κουνή σου. Φύγαμε! Τους κάλικες τους έχω βρει. Πείτε μου, τι είδατε ακριβώς. Αυτοί ήταν τρεις και ξαφνικά έπεσαν πυροβολισμοί και τράβηξαν την Μπάρμπαρα στα μάτια. Κύριε Λεπιθεωρητής Φάμπρι. Γεια σου, Λορέντζο. Γεια. Καλημέρα. Εγώ κοντεύω ήδη να τελειώσω εδώ πέρα. Λοιπόν, μπορούμε αν θέλεις να κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα. Ναι, βέβαια. Τι έγινε εδώ πέρα.
Απήγαγαν μία μαθήτρια. Υπάρχουν μάρτυρες. Δύο φίλες της. Ο Μωρίνη μιλάει τώρα μαζί τους. Το θύμα της απαγωγής είναι η Μπάρμπαρα Λόρια. Η κόρη του εργοστασιάρχη Λόρια. Ακριβώς. Και αυτός ποιος είναι? Ήταν ο οδηγός της και επίσης ο σωματοφύλακάς της. Για να δούμε. Ένας από τους δράστες πρέπει να τραυματίστηκε όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί. Τι συμβαίνει? Λορέντζο. Λορέντζο. Τι τον ήξερες? Το όνομά του είναι Ρικάρντο Μούτσι. Όχι αυτός ο Μούτσι. Κάποτε ήταν συνεργάτης μας. Δουλεύαμε μαζί στην υπηρεσία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ειδοποίησε κανείς τη γυναίκα του? Ναι. Να τι εκεί απέναντι είναι. Λορέντζο, μπορώ να κάνω κάτι? Ας τον τώρα. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Κύριε επιθεωρητά. Μαρίνα. Αν θέλεις οτιδήποτε από μένα. Έλα, έλα. Έλα. Άντε, για σέξω. Άσε με, με πονάς. Με το μαλακό, Έλα, κουνήσου, κουνήσου. Βάλ την εκεί στο δωμάτιο. Προχωρά. Μα με πονάς, σου λέω. Μόλις κλείσει η πόρτα, μπορείς να βγάλεις την κουκούλα. Κατάλαβες τη σούπα? Ναι. Τζούλιο, να τον κάψουμε έτσι απλά? Ξέρεις καλά πως δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μπορούσαμε να τον φέρουμε εδώ. Μάριο, ο Τζούλιο ήταν φίλος σου, το ξέρω, αλλά... Αλλά δεν είχαμε άλλη λύση. Ας το μην το πολύ κουράζουμε. Σταματάμε την κουβέντα. Λυπάμαι ειλικρινά για το Μούτσι. Θα πάω ο ίδιος να συλληπιθώ τη γυναίκα του. Άκουσε, Φαμπρί, δεν ξέρω αν... αν πρέπει να σε αφήσω στην υπόθεση. Είσαι πολύ φορτισμένος. Και υπάρχει κίνδυνος να χάσεις την ψυχραιμία σου. Όχι, δεν θέλω να ανησυχείτε γι' αυτό. Απλώς σκοπεύω να ξαναβρω φυσικά το κορίτσι. Και να πάω μέσα τη λέρα που σκότωσε το Ρικάρντο. Κάποτε ήταν αστυνομικός. Ήταν φίλος μου. Το κάνω για εκείνον. Και πιστέψτε με, τίποτα δεν με σταματάει τώρα. Σε καταλαβαίνω. Εντάξει. Αυτή είναι η διεύθυνση του Πιέτρο Λόρια. Ξεκίνα από εκεί. Να μην διαπραγματευτεί που δεν είμαι τους απαγωγής. Ο εισαγγελέας του τα έχει πει αυτά. Παρακολουθούνται τηλεφωνικές γραμμές? Ναι. Ωραία. Τότε πάω να πιάσω δουλειά. Η γυναίκα μου, η Λουτσία, πέθανε πριν από 2 χρόνια. Όμως η σχέση μεταξύ μας ήταν ήδη κάπως τεταμένη. Όταν αργότερα αρρώστησε ξαφνικά, δεν τη φρόντισα και πολύ, και αυτό μάλλον η Μπάρμπαρα δεν μου το συγχώρεσε ποτέ. Καταλαβαίνω. Δεν έχω παρά μόνο αυτή, κύριε επιθεωρητά, και έκανα πολλά λάθη σε σχέση με την κόρη μου. Αλλά έχω την ελπίδα πως δεν είναι πια πολύ αργά να διορθώσω τα λάθη μου. Σας διαβεβαιώ πως θα κάνω ό,τι μπορώ και περνά από το χέρι μου να σφίξω και πάλι την κόρη μου στην αγκαλιά μου. Ελπίζω όλα να γίνουν όπως λέτε, κύριε Λόρια. Ο κύριος Σκιαβόνε. Ναι, να περάσει. Περάστε. Ροντόλφο. Πιέτρο, ξεκίνησα αμέσως μόλις το έμαθα. Υπάρχουν νεότερα? Όχι, όχι, δεν έχουμε ακόμα κανένα νέο. Αν τολμήσουν τα καθάρματα να τις κάνουν κάτι... Σε παρακαλώ, Ροντόλφο. Θέλω να σου συστήσω τον επιθεωρητή Φάμπρι που διεξάγει τις διαπραγματεύσεις. Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ, επιθεωρητά. Ο κύριος Σκιαβόνι είναι πολύ στενός μου φίλος και είναι επίσης και ο νονός της Μπάρμπαρα.
Με συγχωρείτε. Μπορείς να έρθεις για λίγο. Φυσικά. Με συγχωρείτε. Έχουμε μαγνητοσκοπημένη τη σκηνή της απαγωγής. Από την κάμερα ασφαλείας μιας τράπεζας εκεί κοντά. Έλα να δεις. Μπορεί κανείς να αναγνωρίσει πρόσωπα. Ναι. Παίξ' το να το δω. Έρχονται. Άμυρος ο Ρικάρντο, τον εκτέλεσα στην ψύχρα τον άνθρωπο. Στάσου. Να, εδώ φαίνεται ο παγωγέας που τραυματίστηκε. Σταμάτα την ταινία. Κάνε λιγάκι πίσω. Πιο αργά. Ναι. Να, εκεί φαίνεται. Νάτος, μπορείς να μεγεθύνεις αυτή την εικόνα. Φυσικά. Έτσι. Δυστυχώς δεν διακρίνεις κάτι, είναι όλα πολύ θολά. Κάνε κάτι. Το προσπαθώ, αλλά δεν είμαι και ειδικός αυτά. Να, ορίστε, τα κατάφερα. Φέρ' τον λίγο πιο κοντά. Τώρα τον έχουμε. Μωρίνη, θέλω να ψάξεις να βρεις ποιος είναι. Εντάξει, θα το φροντίσω αμέσως. Ευχαριστώ. Ένα περιπολικό είδε το καμένο αυτοκίνητο, επιθεωρητά. Μάλλον είναι αυτό το οποίο χρησιμοποίησαν στην απαγωγή. Ναι, φαίνεται πως ταιριάζει. Τίποτα άλλο. Μέσα στο αυτοκίνητο βρήκαν ένα καμένο πτώμα. Όχι, όχι, δεν ήταν το κορίτσι, ήταν ένας άντρας. Καλώς, θα πάω από εκεί αμέσως. Μωρίνη, εσύ να παρακολουθείς τα νεότερα. Room service. Ούτε ξενοδοχείο Λουξ. Δεν θέλω να φάω. Αφού μαγείρεψα ειδικά για σένα. Μόνο για σένα. Και τι όμορφο όνομα που έχεις. Μπάρμπαρα. Ποιος το διάλεξε, η μαμά ή ο μπαμπάς? Τι όμορφο κορίτσι που έχουμε εδώ. Έλα, φάε επιτέλους. Θα επιστρέψω αμέσως. Παρακαλώ. Κράτα ψηλά την κορδέλα. Γεια σου, Λορέντζο. Γεια σου, Κάτια. Η δολοφονία του φίλου σου με θλίβει πραγματικά. Αν μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι. Όχι, είμαι καλά. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Τι έχουμε εδώ? Το αυτοκίνητο κάει και εντελώς. Δεν έχουμε καμία ελπίδα, νομίζω. Ούτε η ταυτοποίηση του πτώματος θα είναι πολύ εύκολη. Φέρε μου τα γάντια. Μπορεί και να είναι. Έχουμε ένα απόσπασμα της απαγωγής από μια εξωτερική κάμερα τοποθετημένη σε μια τράπεζα εκεί κοντά. Πολύ καλά. Και εσύ βρήκες τίποτα? Ναι, και ο σκύλος είναι. Οι δράστες άφησαν το αυτοκίνητο εδώ και του βάλαν φωτιά. Πρέπει να τους περίμενε ένα άλλο αυτοκίνητο εδώ, ίσως και με ακόμη ένα συνεργό. Έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίες. Αυτοί ήταν καλά προετοιμασμένοι. Και είναι και αδίστακτοι. Το Ρικάρντο τον σκότωσαν οι ψυχρό και έκαψαν τον συνεργάτη τους μαζί με το φορτηγό. Ρεξ, μήπως βρήκες τίποτα? Θα σου δώσω ένα κουτί να το βάλεις μέσα. Ευχαριστώ. Τι έχεις εκεί? Α, μια γόπα από τσιγάρο. Καλά, τότε θα το πάω αυτό στο εργαστήριο. Συγχαρητήρια, Champion. Αν είμαστε τυχεροί, θα βρούμε και DNA. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι είναι από τις απαγωγές. Εφόσον το βρήκε ο Ρεξ, πρέπει να είναι σίγουρα σωστό. Εξέτασέ το, σε παρακαλώ. Mm-hmm. Ίσως βρω και κάτι. Τι τρέχει, Μωρίνη? Ταυτοποίησα τον καμένο απαγωγέα. Το ήξερα πως θα γινόταν το κακό. Είστε βέβαιοι πως είναι αυτός? Ναι, αναμφισβήτητα είναι ο γιος σας. Λυπάμαι. Ω, Τζούλια μου. Είχα τόσες ελπίδες πως τον είχα παρακαλέσει να βάλει μυαλό επιτέλους. Πόσες φορές του είπα να προσέχει που πάει και τι κάνει. Μήπως γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι με τους οποίους έμπλεξε? Εσείς τους έχετε δει ποτέ? Όχι. Όχι, εγώ ξέρω μόνο πως συναντούσε αυτούς τους ανθρώπους κάπου σε μια δισκοτέκ. Κάθε μέρα πήγαινε εκεί, έμενε σχεδόν με αυτούς. Ποια δισκοτέκ ήταν? Δυστυχώς δεν μπορώ να το θυμηθώ πια. Αλλά κάπου εδώ στο μαγαζί πρέπει να υπάρχει ένα διαφημιστικό. Να το, εδώ είσαι. Ορίστε πάλι. Καλύμπης. Φυσικά και ξέρω τον Τζούλιο, έρχεται συχνά. Ή μάλλον συνέχεια, είναι μόνιμος. Μόνο το κρεβάτι του δεν έχει φέρει εδώ. Υπάρχει κανείς εδώ πέρα που να τον ξέρει κάπως καλύτερα? Θα έλεγα πως ο Μάριο Καρβίνι, ο μπάρμαν. Τους έχω κάνει τσακωτού συχνά. Όταν δουλεύεις στο μπαρ δίνεις τον Τζούλιο τα ποτά τζάμπα. Αλλά εγώ δεν είμαι το φιλόπτωχο. Μπορούμε να μιλήσουμε με τον Μάριο? Τον Μάριο, μα ναι, βεβαίως. Αν σας πληρώσουν το ταξίδι από την υπηρεσία.
Έχει φύγει ταξίδι και μάλιστα από μέρες. Πήγε στις Μαλβίδες τώρα, στην Καραϊβική. Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς θα πληρώνουν αυτοί οι υπαλλήλοι μου. Εμείς καλή ώρα χτυπάμε 48 ώρα και ούτε που μας περνάει από το μυαλό. Τι συμβαίνει, Ρέξ? Η μουσική παρά είναι δυνατή, ε. Δεν θα προτιμούσε τον Μπαχ καλύτερα? Κουβό όνομα έχει το τράποδο. Φίξ. Κάτσε κάτω, Φίξ. Ρέξ. Το όνομά του είναι Ρέξ. Α, έτσι. Μπορούμε να δούμε το φοριαμό αυτού του Τσερβίνη? Αμέ, γιατί όχι. Ένα τέτοιο αστυνομικό σκυλί μπροστά στο μαγαζί θα ήταν καλύτερο από κάθε μπράβο. Θα την κοπάναγαν όλοι οι dealers, το πει και φύ. Τζοβάνι, θέλω το κλειδί για εδώ. Ο τύπος είναι μεγάλος κορατατζής, πολύ αστείος. Αυθεντικός κλόουν. Δυστυχώς, γλυκιά μου, είμαι σε υπηρεσία. Θα πάω τώρα να του τηλεφωνήσω. Από πού θα τον πάρεις? Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω έχει τηλεφωνικό θάλαμο. Και εσύ πρόσεχε τον Λουδοβίκο. Παραγουστάρει τη μικρή. Θα τον προσέχω εγώ. Βασίζομαι πάνω σου. Ορίστε. Και αυτό εδώ τι είναι? Μοιάζει να είναι πίπα μιας χρήσης. Να, βλέπεις? Όχι. Τι είναι? Η γόπα είναι πατημένη στην άκρη. Αυτό συμβαίνει όταν καπνίζει κάποιος το τσιγάρο με μια μικρή πίπα. Με συγχωρείτε. Δουλειά σου, δουλειά σας. Ναι. Πώς είπατε? Ναι, εντάξει, έρχομαι αμέσως. Έχουμε κάποιο πρόβλημα? Ήταν ο Γκόρι. Οι απαγωγείς μόλις ζήτησαν λίτρα. Λοιπόν, εσύ παίρνεις μερικούς συναδέλφους και πας αμέσως στο διαμέρισμα του Τσερβίνη. Άντε, πήγαινε. Ναι, εντάξει, έφυγα. Να, βλέπεις, δεν είναι και τόσο άσχημα. Σ' αρέσει? Τι κάνεις εκεί? Άσε με ησυχή. Να εξαφανίσω τους λεκέδες. Μου λερώθηκες. Πεντακάθαρα όλα. Καλά δεν το έκανα, έτσι? Και τώρα θα μου κάνεις και εσύ καλοσύνες, έτσι? Έλα τώρα. Έλα. Λέγε, τελείωσε το φαγητό της. Αν καταλάβουν πως συμμετέχει η αστυνομία, θα τη σκοτώσουν. Η αστυνομία, φίλος σου και προστάτης. Σύμφωνοι, εντάξει. Λοιπόν, οι απαγωγείς τηλεφώνησαν από ένα θάλαμο. Μόλις έστειλα δύο περιπολικά μας και ζήτησαν να πάει εκεί και η σήμανση. Κατά τα άλλα, όμως, δεν έχουμε νεότερα. Αν κατάλαβα αυτό που άκουσα, τηλεφώνησαν σε προσωπική γραμμή του κυρίου Λόρια, έτσι? Και αυτό το νούμερο δεν το ξέρει σχεδόν κανένας. Τα καθάρματα. Ποιος ξέρει τι έκαναν στην κόρη μου για να το πάρουν οι αλήτες. Μάλλον θα νόμιζαν πως αυτό το νούμερο δεν εντοπίζεται. Τι θα γίνει τώρα με την παράδοση των λίτρων? Περιμένω να μου δοθεί άδεια από την εισαγγελία πρώτα. Λέτε να συμφωνήσει. Τι πιστεύετε? Έτσι φαντάζομαι. Πότε θα τελειώσει επιτέλους αυτή η αναμονή? Σύντομα θα δεις. Κύριε Λόρια, πώς ακριβώς σας ζήτησαν να παραδοθούν τα λίτρα? Ζήτησε 5 εκατομμύρια σε χαρτονομίσματα των 50 και 100 ευρώ και μετά μου είπε σε ποιο λεωφορείο να μπω αύριο το πρωί για την παράδοση. Κύριε επιθεωρητά, έγραψα τη συνομιλία. Μπορείτε να την ακούσετε. Ευχαριστώ. Όχι, περιμένετε μισό λεπτό. Ναι, ορίστε. Ναι. Κατάλαβα. Ευχαριστώ. Με πήρε ο εισαγγελέας. Δίνει την άδεια για την παράδοση. Δόξα τω Θεώ. Αρέσει, θα δεις. Τσουλά, σταμάτα να το παίζεις, δύσκολη. Βοήθεια! Πάσε κάτω, βρεμόσκυλο! Σε είχα προειδοποιήσει να μην την ακουμπήσεις. Μη. Τι τρέχει εδώ πέρα?
Τι τρέχει, θα του τυνάξω τα μυαλά στον αέρα του ηλίθιου. Ναι. Έλα, παράτα το, Ακύλε. Δεν πρόκειται να το ξανακάνει. Δεν χρειάζομαι το γυλαίκο. Ο Γκόρι όμως είπε... Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι είπε. Ούτε ο Ρικάρντο φορούσε γυλαίκο. Τέρμα τώρα η συζήτηση. Εντάξει. Κύριε Λόρια, είστε έτοιμος? Μα φυσικά. Δώστε σε εκείνο το γυλαίκο. Ας ξαναπούμε τι θα κάνουμε. Μπαίνω στο λεωφορείο αριθμός 23 που σταματάει στις 10 και 16 σε αυτή τη στάση. Εσείς είστε ήδη με στο λεωφορείο. Τέσσερις στάσεις από εδώ αφήνετε το σακίδιο μέσα στο λεωφορείο και κατεβαίνετε όπως συμφωνήσατε. Εγώ θα συνεχίσω και θα δω ποιος παραλαμβάνει τα χρήματα. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Καλώς. Ωραία, είναι έτοιμος? Ναι. Τότε λάτε, πάμε. Αυτό είναι το 23. Ναι. Ευχαριστώ. Λόρια άφησε κάτω το σακίδιό του. Τέλεια. Καλά πάτε. Απλά μην χάσετε το σάκο από τα μάτια σας και μείνετε σε επαφή μαζί μου. Το λεωφορείο συνεχίζει. Όλα πάνε ρολόι και όπως είπαμε, τα μάτια σας πάνω στο σάκο. Σε κάθε στάση είναι και ένας δικός μας. Έλα, σήκω, κατεβαίνουμε. Να σας βοηθήσω. Όχι, ευχαριστώ, είμαι μια χαρά. Θα τα καταφέρετε μόνο. Ευχαριστώ, μην ανησυχείτε για μένα. Όχι, αυτός πήρε το σάκο, σταματήστε τον. Φάμπρι, Φάμπρι! Βοήθεια, αυτός με δάγκωσε. Μπράβο, Λεξ, τέλος. Μπράβο σου, είσαι σπουδαίος. Μπρος, σήκω πάνω. Να σε πάρει, Πανκράτσι! Εσύ είσαι πάλι, Μπαλντούτζι! Τι συμβαίνει εδώ, τον ξέρεις αυτόν? Βεβαίως. Δεν ήξερα πως ο σάκος ήταν δικός σας, ρε παιδιά. Εγώ τον βρήκα μέσα στο λεωφορείο. Ποιος είναι αυτός, τι σημαίνουν όλα αυτά? Ένας μικρός λοποδιτάκος, τον έχουμε πιάσει τόσες φορές. Α, τέλεια. Έλα, έλα, πάμε, Πανκράτσι. Πάμε. Τι έγινε, το πιάσατε τον τύπο? Ναι, μόνο που πιάσαμε το λάθος τύπο. Ένα γνωστό τσαντάκια. Το μυαλό μου. Πρώτα παρακαλάνε εμάς να βοηθήσουμε και μετά τα κάνουν όλα μόνοι τους. Θα πρέπει να ήξεραν βέβαια πως με το ηλίθιο σχέδιό τους οι πιθανότητες να πιάσουμε τους απαγωγείς θα ήταν μηδενικές. Κάνω λάθος? Μπα, δεν νομίζω πως το σκέφτηκαν. Βέβαια μπορώ να καταλάβω τον πατέρα, αλλά τα έχω πάρει κι εγώ σαν και σένα. Ας ελπίσουμε να αφήσουν το κορίτσι να φύγει μόλις πάρουν τα λεφτά. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε παρά να περιμένουμε. Μπορεί όμως ο Σκιαβόνι να είδε ποιος πήρε το σάκο με τα χρήματα. Ο τύπος άφησε την τσάντα στο πάτωμα και κατέβηκε, όπως το είχε συμφωνήσει με τους απαγωγείς. Θα κληθούν όμως ο Λόρια για αυτός να δώσουν τουλάχιστον λόγο στη δικαιοσύνη. Αυτό θα το φροντίσω εγώ, στο υπόσχομαι. Αφού πρώτα τελειώσει η τωρινή βαβούρα. Για την ώρα έχουμε πιο επίγοντα θέματα. Ναι. Πρέπει με κάθε τρόπο να βρούμε το κορίτσι. Και μάλιστα ζωντανό. Ναι. Οι δύο κύριοι είναι εδώ. Πέσε τους να περάσουν, ευχαριστώ. Και εσύ συγκρατήσου, έτσι. Ναι, θα βάλω τα δυνατά μου, φυσικά.
Ναι. Πώς, Μωρίνη, δεν σε ακούω καθαρά. Δεν έχω καλό σήμα εδώ. Έλα μαζί μου, Ρέξ. Έλα εδώ, μαζί μου. Έλα, έλα Ρέξ, εξαφανίσου κάτι. Για περίμενε. Είναι καλύτερα τώρα. Λέγε, μ' ακούς. Παρακαλώ. Τι κάνετε. Καθίστε. Εντάξει, σ' ακούω τώρα, Μωρίνη. Λοιπόν, τι είναι. Βρίσκομαι στο διαμέρισμα του τύπου από τον μπαρ. Βρήκα μια ενδιαφέρουσα απόδειξη από τράπεζα. Ενδιαφέρουσα γιατί. Κάποιος του μεταβίβασε πολύ μεγάλα ποσά. Κάποιος ονόματι Φραντσέσκο Τζολίτι. Και με αυτά τα λεφτά ο Σερβίνη πλήρωσε με τη σειρά του κάτι που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Λέγε επιτέλους, τι! Σύμφωνα με τις αποδείξεις, νίκιασε ένα σπίτι. Ένα παλιό αγροτόσπιτο στην εξοχή. Έκανα το λογαριασμό. Αν διαιρέσεις τα 5 εκατομμύρια δια του 3, βγαίνει ένα τελούποσο. 1,666. Δεν μπορείς να τα μοιράσεις ακριβώς τα 3. Ακριβώς. Μη σε παρακαλώ. Πρέπει να φτάνουμε όπου να είναι, δεν είμαστε μακριά. Πάνω. Φτάσαμε πολύ αργά. Μωρίνη, αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα. Κάποιος σκότωσε τους δύο από τους τρεις απογωγείς. Ο ένας είναι ο Μάριο Τσερβίνη, τον άλλο δεν τον γνωρίζουμε. Όχι, λάθος ενημέρωση. Κανένα ίχνος από το κορίτσι. Ο τύπος που μεταβίβασε τα χρήματα στο Μάριο δεν ξέρει τίποτα, λοιπόν. Ακριβώς. Αυτός ο Τζιολίτη κατέθεσε πως μεταβίβασε τα λεφτά στο Μάριο ως δάνειο. Προσωρινό, μάλιστα, επειδή είχε οικονομικό πρόβλημα. Και εσύ πιστεύεις αυτά που λέει. Ναι, ο Μάριο χρειαζόταν τα λεφτά και τα δανείστηκε από κάποιον που δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Οι τύποι τα είχαν σχεδιάσει ως την παραμικρή λεπτομέρεια, ε. Πάντως εμένα δεν μου φαίνονται επαγγελματίες. Γιατί το λες αυτό? Γιατί αν ήταν, δεν θα εκτελούσαν ο ένας τον άλλον, ούτε θα άφηναν πτώματα πίσω τους που θα μας οδηγούσαν στα ίχνη τους. Όπως και να έχει πάντως, κάποιος έχει αυτή τη στιγμή λίτρα ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ στα χέρια του. Ένα σεβαστό ποσό. Το κακό είναι πως ακόμα δεν ξέρουμε που είναι η Μπάρμπαρα Λόρια. Δηλαδή φοβάσαι πως τη σκότωσαν? Μωρίνη, αυτό ούτε που θέλω να μου περνάει από το μυαλό. Αλλά αν το κορίτσι δεν εμφανιστεί μέσα στις επόμενες ώρες, πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα. Έλα, πάμε. Στοπ! Βοήθεια! Πάθατε κάτι, μπορώ να βοηθήσω? Είμαι η Μπάρμπαρα Λόρια. Κάποιοι με απήγαγαν. Θα σας πάω στην αστυνομία, ελάτε. Ήμουν φυλακισμένη εκεί, σε αυτό το δωμάτιο. Κάποια στιγμή άκουσα τρεις πυροβολισμούς. Τρόμαξα τόσο πολύ. Μετά άνοιξε κάποιος την πόρτα, μπήκε ένας τύπος, μάλλον εκείνος που σκότωσε τους υπόλοιπους, και με άρπαξε από τον μπράτσο και με τράβηξε προς τα έξω. Και μετά... φύγαμε με ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν έχω ιδέα πόση ώρα κράτησε που πηγαίναμε. Γιατί μου είχαν φορέσει μια κουκούλα στο κεφάλι. Μετά κάποια στιγμή με διέταξε να κατέβω και μετά αυτός έφυγε. Και μετά έβγαλα την κουκούλα από το κεφάλι. Ήταν σκοτεινά. Και στην αρχή ειλικρινά δεν ήξερα καν πού ακριβώς βρισκόμουν. Μήπως κατάφερες να δεις το πρόσωπό του? Όχι, αυτό ήταν πραγματικά αδύνατον, όχι.
είχα δει μόνο μια φορά έναν χωρίς μάσκα και ήταν ο ένας από αυτούς που ήταν νεκροί. Στο διάστημα που σε κρατούσαν, σου έκαναν μήπως κάποιες ερωτήσεις, κάτι που να... Όχι. Σε ρωτώ επειδή ήταν ενημερωμένοι για πολλά πράγματα. Ναι, είχαν πολύ καλές πληροφορίες για τον μπαμπά και τον Ροντόλφο. Ήξεραν πως στο κινητό μου υπήρχε το μυστικό τηλέφωνο του πατέρα μου. Καταλαβαίνουμε πως έχετε ταλαιπωρηθεί, αλλά είναι σημαντικό να μας πείτε κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να μας βοηθήσει στις έρευνες. Προσπαθήστε να θυμηθείτε όσα περισσότερα μπορείτε. Τώρα ξεκουραστείτε. Θα αισθανθείτε καλύτερα. Αν θυμηθώ οτιδήποτε θα σας ενημερώσω αμέσως. Θα σας ξανανοχλήσουμε αύριο. Εντάξει. Πάμε εμείς. Ναι. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα. Καλή σας νύχτα. Και σας ευχαριστώ. Μπάρμπαρα. Ναι. Πες μου, είσαι καλά? Ναι, μπαμπά. Είχα φοβηθεί πως οι δυο μας δεν θα ξαναβλεπόμασταν ποτέ. Σε παρακαλώ, να με συγχωρέσεις που δεν ήμουν τόσο κοντά σου όσο θα έπρεπε. Μπαμπά, και... σε παρακαλώ. Δεν είναι πιο σημαντικό που τώρα είμαι πάλι εδώ? Ναι. Θα κάνουμε πάλι μια νέα αρχή. Καλό ύπνο. Εμπρός. Αλεσάνδρο, αυτό το φάκελο θα μου ζήτησες. Μπορώ να μπω? Ναι, φυσικά. Έλα, κάθισε. Τι κάνεις? Κοιτάζω πάλι τη βιντεοσκοπημένη σκηνή της απαγωγής. Θα το τακτοποιήσω αμέσως. Αλλά πρώτα περιμένω τις πληροφορίες. Πολύ γλυκό το κοριτσάκι. Και με ακριβά γούστα. Το πάνω μέρος. Τον εδώ το ξέρεις. Είναι πανάκριβο. Εμένα κανείς δεν θα μου αγόραζε κάτι τόσο εξεζητημένο. Για κοίτα λίγο. Εμένα βέβαια θα μου έφτανε και μόνο μία πρόσκληση για δείπνο. Έχουμε τα στοιχεία του. Λορέντζο! Γεια! Με συγχωρείς πολύ, καρδιά. Παρατήρησα κάτι που δεν είχα προσέξει. Πρέπει να φύγω. Βιάζομαι πολύ. Έλα, γρήγορα, Ρεξ. Έλα, πάμε. Δεν χρειάζεται να σε πιάνει πανικός κάθε φορά που εμφανίζομαι μπροστά σου. Νομίζω πως το παρεξηγείς. Δεν το σκάω από σένα, Κατιά. Απλώς αυτό που είπες με οδήγησε σε κάτι. Κάτι σημαντικό. Τότε καλά. Θες να πάμε για φαγητό? Τι θα έλεγες για απόψε στις 9? Τσάω. Τι γίνεται? Θα την αντιμετωπίσουμε μαζί. Έφυγε, πέσα μου. Κύριε Επιθεωρητά. Γεια σου, Μπάρμπαρα. Είσαι καλά? Καλύτερα, ευχαριστώ. Ο πατέρας μου είπε πως θα σε βρω εδώ. Ναι. Έξω από το σπίτι μας περιμένουν ένα σωρό δημοσιογράφοι. Αυτό εδώ είναι το καταφυγείο μου. Εδώ καθόμουν κάποτε και με τη μαμά μου όταν ήμουν μικρή. Ρεξ! Συγγνώμη, αλλά είναι πάντα τόσο περίεργος. Ρεξ, έλα! Σταμάτα πια. Για ποιο λόγο ήρθατε να με δείτε? Ξέρουμε πως υπάρχει και τέταρτος συνένοχος στην απαγωγή. Α, σοβαρά? Ναι. Αυτός φρόντισε να τα οργανώσει όλα. Και γι' αυτό οι απαγωγείς ήξεραν και τόσες λεπτομέρειες. Μόνο ένα πράγμα δεν ήξεραν όμως. Πως ο Ρικάρντο, ο σωματοφύλακάς σου, είχε εκείνη τη μέρα το όπλο του. Αυτό το έπαιρνε πολύ σπάνια. Ακριβώς. Και ξέρετε ποιος είναι ο συνένοχος? Εσύ. Γιατί εγώ? Νομίζω πως ο σκύλος μου ανακάλυψε κάτι. Κύριε Επιθεωρητά, δεν έχετε το δικαίωμα να... Και βέβαια το έχω, το βλέπετε κι εσείς. Δεν έχετε το δικαίωμα να σκαλίζετε τα πράγματά μου, ακούτε? Αφήστε το στη θέση του. Καταρχάς δεν έχετε ένταλμα έρευνας για να ψάχνετε εδώ.
Τι είναι αυτό? Καλύτερα για εσάς να έρθετε μαζί μου στο τμήμα. Μάλλον χλωμό το βλέπω. Πες το σκύλο σου να σκάσει. Ρεξ, φρόνημα. Το πιστόλι σου. Για δώσ' το μου δω. Εγκύψα, δικό σου. Σκατό σκύλο. Πάρε το κινητό του και κλείστο. Και ακουνηθεί, πυροβόλησε τον. Πες μου το γιατί. Ήθελα να φτιάξω με τον Ακύλα μια δικιά μου καινούρια ζωή. Και ήθελα να εκδικηθώ τον μπαμπά. Γιατί θέλω στα αλήθεια αυτό το κάθαρμα. Να υποφέρει όσο... Όχι, να υποφέρει ακόμα πιο πολύ από τη μαμά τότε. Γιατί την απατούσα σταμάτητα. Αυτό την αρρώστησε και ο φταίχτης ήταν ο ίδιος. Αλλά την κόρη του εκείνη την αγαπούσε, κάνω λάθος? Ανεσύχησε πάρα πολύ για σένα. Όχι, κύριε επιθεωρητά. Είμαι σίγουρη πως δεν του καίγεται καρφί για μένα. Αυτόν τον νοιάζουν μόνο τα λεφτά. Τίποτα άλλο δεν τον ενδιαφέρει εκτός από τα λεφτά του. Πώς με βρήκατε? Η κάμερα ασφαλείας της διπλανής τράπεζας κατέγραψε την απαγωγή σου. Την ημέρα που σε απήγαγαν φορούσες μια άσπρη μπλούζα, αν θυμάσαι. Την ημέρα που εμφανίστηκες ελεύθερη πια, φορούσες κάτι άλλο. Και τι αποδεικνύει αυτό τώρα? Το πάνω μέρος που φορούσες τη μέρα που σε άφησαν ελεύθερη ήταν ακριβής φίρμας ρούχο. Δεν πιστεύω πως ένα θύμα απαγωγής θα είχε χρόνο να αλλάζει ή και να πηγαίνει για ψώνια. Τι έγινε? Είναι γρήγορος, ε? Να διατάξεις αμέσως το σκύλο σου να γυρίσει πίσω και να φέρει τα λεφτά. Δεν κρατάω τηλεκοντρόλ. Πολύ αστείο. Ρίξε κάτι πάνω σου και μάζεψε τα πράγματα, έτσι. Σήκω πάνω. Καλά λοιπόν. Προχώρα. Φώναξε το σκύλο. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνω. Έλα, τελείωνε! Όχι. Όπως θες. Ρεξ! Ρεξ, έλα εδώ αμέσως! Ρεξ, μην τον ακούς αυτόν! Θα τον σκοτώσω! Ορκίζομαι ότι θα του ρίξω! Καλό σκυλάκι. Σήκω πάνω. Θα σου ρίξω αν τυχόν δώσεις εντολές στο σκυλί. Ωραία. Και τι γίνεται τώρα δηλαδή? Εσάς τους δύο θα σας κλειδώσω. Και μετά η Μπάρμπαρα και εγώ την κάναμε. Και μέχρι να σας βρούνε θα είμαστε στην άλλη άκρη της γης. Τα λεφτά είναι πάλι εδώ, αγάπη μου, θαυμάσια. Μα τι έγινε, μου λες? Ο σκύλος έχει πάρει το πιστόλι να πάρει. Νομίζω πως στο χρηματοκιβώτιο υπάρχει κι άλλο. Δώσε μου αυτό εδώ και πάρε εσύ το άλλο. Ακίνητη! Να πάρει. Thank you.
δεν έχετε καμία ελπίδα, παραδοθείτε! Καλύψω! Πρέπει να το ξεφορτωθούμε! Ναι. Μην εδώ, θα τον αναφώ. Πρόσεχε, μικρή. Είσαι άρχοντας, Ρεξ. Μπράβο. Στα γόνατα. Τα χέρια πίσω από το κεφάλι. Ρεξ, εσύ θα μείνεις εδώ. Όχι! Όχι, περίμενε! Μην το κάνεις αυτό! Έλα τώρα, δεν είσαι δολοφόνος! Μα δεν έχω άλλη επιλογή! Φυσικά και έχεις επιλογή! Δεν είναι ποτέ αργά! Όχι αυτή τη φορά! Τι σου έκανε? Θεέ μου. Ρεξ. Όχι. Ha ha ha.